Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην Ελεύθερη Πένα. Λίγο πριν από τις εκλογές έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω τον υποψήφιο με την πνοή Δημοκρατίας, ένα καινούριο κόμμα που δημιουργήθηκε μετά την παράνοια, θα μου επιτρέψετε να πω, των τελευταίων ετών. Είναι ο κύριος Δημήτρης Κούβελας μαζί μας. Κύριε Κούβελα, καλησπέρα σας. Καλή δύναμη εύχομαι στην τελική ευθεία πριν την κάλπη. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα είναι χρήσιμα, η καλή επιτυχία είναι το πολύ βασικό. Αλλά επειδή δεν πιστεύω στην τύχη, ελπίζω η πρόνοια να βοηθήσει. Εντάξει, θα φανεί νομίζω και η ετιμιγορία θα αποτυπωθεί, η ετιμιγορία του ελληνικού λαού θα αποτυπωθεί την Κυριακή στις κάλπες. Φτάνει να μην γίνουν διάφορα, έτσι, δηλαδή να επιλέξει ελεύθερα, να μην υπάρχουν παρεμβάσεις ή οτιδήποτε άλλο συζητιέται και λέγεται το τελευταίο διάστημα, κύριε Κούβελα, φαντάζομαι τα ακούτε κι εσείς. Το βασικό είναι οι άνθρωποι να σηκωθούν να πάνε να ψηφίσουν, να μην ψηφίσουν τα συστηματικά κόμματα, δεν είναι υποχρεωτικό δηλαδή κάποιος να ψηφίσει εμάς, αν και το ζητάμε προφανώς, δεν είναι κάτι που δεν θέλουμε, αλλά πρέπει να ψηφίσει μικρά κόμματα, γιατί μόνο αυτή είναι η πιθανότητα να μειωθεί το ποσοστό των μεγάλων και να φανεί η πραγματική τους δύναμη. Δηλαδή, εάν ψηφίσουν οι ίδιοι που θα ψηφίσουν τα μεγάλα κόμματα και εμείς δεν πάμε, τότε το ποσοστό τους θα φτάσει το 50%. Εάν πάμε όλοι και ψηφίσουμε, το ποσοστό τους θα είναι 20-25%, που δεν θα μπορούν με την καμία να κάνουν οτιδήποτε και θα πρέπει να συνεργαστούν. Από εκεί πέρα, μόνο με την οθεία μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση, αν όλοι ψηφίσουν, αλλά η οθεία, ξέρετε, γενικώς φαίνεται και μαθαίνεται και θα είναι πηγή αναταραχής. Οπότε ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά και εμείς βέβαια να πάμε όλοι στις κάλπες πρώτα ο Θεός και να ψηφίσουμε. Εμείς μέσα από την Ελεύθερη Πένα συνειδητά προσπαθήσαμε όλο αυτό το διάστημα να προβάλλουμε όλα τα μικρά κόμματα ή όσο το δυνατόν περισσότερα, γιατί δεν είναι και εύκολο, αντιλαμβάνεται νομίζω ο καθένας. Συνειδητά το κάναμε αυτό, δίνοντας βήμα σαφέστατα σε κόμματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα με βάση όλη αυτή την παράνοια που έχουμε ζήσει. Και ζούμε ακόμα, λέτε, κύριε Κούβελα? Προφανώς τη ζούμε και η δική μου αίσθηση είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στην αρχή. Πρόκειται τα πράγματα να χειροτερέψουν. Ήδη όποιος ασχολείται και βλέπει την διεθνή πολιτική σκηνή καταλαβαίνει και το πόσο ρευστό είναι το περιβάλλον με τους πολέμους, με τους BRICS, με τις αλλαγές που γίνονται στις ισοτιμίες των δολαρίων κτλ. Και από την άλλη μεριά είναι εύκολο να δούμε τις αποφάσεις που έχουν πάρθει στον Davos, με τις πόλεις των 15 ημερών, με τους περιορισμούς συνέχεια. Στην ουσία οι άνθρωποι θα είμαστε σαν φυλακισμένοι. Θα είμαστε στο κελί μας και θα βγαίνουμε και μια βόλτα γύρω-γύρω από το σπίτι μας. Αυτό είναι άμεση προσβολή και της ανθρώπινης ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Δεν γίνεται δηλαδή να μένει εμένα η μάνα μου σε μια πόλη 50 χιλιόμετρα μακριά και να μην μπορώ να πάω να τη δω αν αρρωστήσει. Αυτό είναι ντροπή, είναι σχήνη του ανθρωπίνου είδους. Άρα λοιπόν έχουν ετοιμαστεί, το πρώτο πείραμα τους πέτυχε, ο κόσμος υπάκουσε και από εκεί και πέρα νομίζω ότι με βάση τα στοιχεία που εμείς τους παραχωρήσαμε και συνδέθηκαν τα προσωπικά μας στοιχεία, τα υγειονομικά στοιχεία, τα σωματομετρικά μας στοιχεία με τα οικονομικά, με τον αφημί, μπορούν να μας ελέγχουν μέσα από την ικανότητα να αγοράζουμε και να πουλάμε. Είναι ένα τρομακτικό σενάριο το οποίο θα επαληθεύσει τις χειρότερες για το ανθρώπινο είδος προφητείες. Το θέμα των πόλεων των 15 λεπτών είναι κάτι που σας απασχολεί έντονα. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως έχουμε διαβάσει, έχετε δίκιο. Υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις που έχουν πάρθει. Απλά κάποιοι λένε ότι ανήκει στη σφαίρα της συνωμοσίας. Όχι, το δήλωσαν μόνοι τους. Είναι στις ανακοινώσεις που βγήκαν επίσημα από το World Economic Forum. Η Οξφόρδη, η πόλη της Οξφόρδης ήδη το εφαρμόζει. Το εφαρμόζουν κάποιες πόλεις στην Ελβετία και κάποιες πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό μας τρομάζει. Επίσης μας τρομάζει η συζήτηση να αποκτήσει κυριαρχία ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πάνω από τις εθνικές διαδικασίες. Που σημαίνει, μιλάμε για μια παγκοσμιοποίηση υγείας, που όπως καταλαβαίνετε η ζωή του καθενός και η υγεία όταν απειλείται υπακούει όπως τα πρόβατα. Είναι κάτι που δεν μπορεί να το επιτρέψουμε εμείς οι οποίοι στρεφόμαστε υπέρ της δημοκρατίας, υπέρ της ευημερίας του τόπου μας, ο κάθε λαός είναι ευτυχισμένος στον τόπο του, να προσπαθήσει να ευημερήσει
με τους τρόπους που πάντα έκανε η ανθρωπότητα. Με ανθρωπιά και αγάπη προς το περιβάλλον της. Όλα τα άλλα είναι πραγματικά μια τεράστια κακιά συνωμοσία. Τους παραδοσιακούς τρόπους, έτσι, τις παραδοσιακές αξίες, να πω, φαντάζομαι, εννοείται. Αγαπητέ μου Δημήτρη, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχουμε όλοι αξίες. Οι αξίες είναι οι ρίζες μας. Εάν τις ξεριζώσουμε, θα πέσουμε. Εάν έχουμε κάτι καλύτερο να το υποκαταστήσουμε, να το συζητήσω. Αλλά μέχρι να δω το καλύτερο, δεν θα ήθελα να κόψω τις ρίζες μου. Γιατί είναι το μόνο στοιχείο που με κρατάει όρθιο και ζωντανό. Είναι βλακώδες να μην αντικατασταθεί μία αξία από μία άλλη αξία υπέρτερη. Αν δεν υπάρχει άλλη υπέρτερη αξία, τότε δεν έχει νόημα ούτε να το σκεφτόμαστε. Πόσο δε μάλλον να το συζητάμε. Πείτε μου κάτι, κύριε Κούβελα, αν ήσασταν στο κοινοβούλιο, ας πούμε ότι έγιναν οι εκλογές και έχετε εκλεγεί, είστε στο κοινοβούλιο, θα ήθελα να ακούσει και ο κόσμος τα 3-4 βασικά, τα πρώτα που πρέπει να γίνουν κατά τη γνώμη σας στην Ελλάδα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει στην Ελλάδα είναι να δηλωθεί ότι πρέπει να αλλάξουν συγκεκριμένες συνταγματικές διατάξεις. Άρα λοιπόν η δημοκρατία πρέπει να αποκατασταθεί. Πρώτον λοιπόν πρέπει να φύγουν οτιδήποτε έχει νομοθετηθεί και θεσμοθετηθεί προκειμένου να δεσμεύεται η περιουσία και η ελευθερία των πολιτών. Αυτό είναι απαράδεκτο. Τα 100 ευρώ πρόστιμα και όλα τα άλλα πρέπει ουσιαστικά όχι μόνο να χαριστούν και να επιστραφούν σε όσους τα πλήρωσαν και αν γίνεται εντόπως. Θα πρέπει να κοπούν όλα αυτά τα να προσφέρουμε γλυφιτζούρια στη νεολαία προκειμένου να ακολουθήσει ό,τι τους λέμε. Όταν εμείς ήμασταν παιδιά, η μαμά μας έλεγε να προσέχετε τους ξένους που σας δίνουν γλυφιτζούρια. Όταν λοιπόν κάποιος έρχεται και σου δίνει 100 ευρώ ή λίγα γιγαμπάιτ στο κινητό, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι κάτι κακό θέλει από εμάς. Σίγουρα δεν θέλει το καλό μας. Αυτά λοιπόν πρέπει να φύγουν και να θεσμοθετηθεί, να μην ξανασυμβούν με συνταγματικές διατάξεις. Πρέπει αυτό που ουσιαστικά ορίζει το Σύνταγμα ως διάκριση των εξουσιών να αρχίσει επιτέλους να δουλεύει και να εφαρμόζεται. Δηλαδή η νομοθετική, δηλαδή η Βουλή, η εκτελεστική, δηλαδή η κυβέρνηση και η δικαστική εξουσία πρέπει να ξεχωρίσουν μεταξύ τους και να μην έχουν καμία σχέση. Έτσι λοιπόν, φαντάζεστε ότι ένας βουλευτής που εκλέγεται από εμάς για να μας υπηρετεί, αν γίνει υπουργός, γίνεται ξαφνικά εκτελεστική εξουσία και έχει τα 2-1. Αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι και το πιο δημοκρατικό με βάση το Σύνταγμα. Ο πολίτης λοιπόν πρέπει να προσπαθήσει να διαφυλάξει τη συνταγματική αλήθεια και να καταλάβει ότι αυτό που συμβαίνει είναι παράλογο. Πρέπει λοιπόν να αλλάξει και αν κάποιος βουλευτής είναι να γίνει υπουργός, θα πρέπει να παραιτείται από τη βουλευτική έδρα. Επίσης, δεν είναι δυνατόν μία δασκάλα, μία καθηγήτρια, μία νοσηλεύτρια στο δημόσιο να μην μπορεί να είναι υποψήφια αν δεν παραιτηθεί, γιατί λέει επηρεάζει κόσμο. Ποιον? Τα 10 παιδάκια που έχει νηπιαγωγός στον νηπιαγωγείο επηρεάζει. Αντιθέτως, ο υπουργός με όλα τα ρουσφέτια και όλη τη δημοτικότητα που έχει μπορεί να κατέβει υπουργός. Και μάλιστα όταν πριν έχει παραιτηθεί, γιατί στην ουσία έχει συμβάλει σε ένα έγκλημα. Αυτό δεν είναι αδημοκρατία, αυτό είναι κοροϊδεύομαστε μεταξύ μας. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να γίνει. Πρέπει να φύγει η αντισυνταγματική, κατά τη γνώμη μας, διάταξη, η οποία υποστηρίζει ότι διορίζονται οι δικαστικοί από την κυβέρνηση. Αφού είναι τα 2-1 και διορίζουν και το τρίτο, ποιος θα τους ελέγξει? Πρέπει άμεσα να φύγει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Οι υπουργοί, όπως και οποιοδήποτε πολίτης, πρέπει να τιμωρείται και μάλιστα παραδειγματικά σε περίπτωση που συλληφθεί να ανομεί. Και αυτό δεν νομίζω ότι θα δυσαρεστούσε κανέναν εκτός ίσως από τους ίδιους. Και πρέπει να φύγουν όλες οι ασυλίες. Ούτε οι γιατροί των επιτροπών, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Εάν αποδειχθεί, φυσικά να αποδειχθεί πρώτα, έτσι δεν θα τιμωρήσουμε κανέναν ως θεία τιμωρία, θα πρέπει να τιμωρούνται και μάλιστα να τιμωρούνται παραδειγματικά για να σκέφτονται τι και πώς κάνουν και όχι να κάνουν ό,τι κάνουν για να είναι αρεστοί σε κάποιους κολλητούς τους. Αυτά λοιπόν για μας είναι οι προτάσεις που πρέπει να γίνουν και πρέπει να νομοθετηθούν άμεσα στη Βουλή. Το οποίο δεν είναι πάντα εύκολο γιατί εξαρτάται, ξέρετε, από τις ισοδυναμίες που θα προκύψουν στη Βουλή. Κάποιοι μπορεί να μην θέλουν. Το δεύτερο όμως που είναι κάτι που μπορεί να γίνει είναι, πρώτον, ερευνάτε άμεσα, δίνετε δηλαδή εντολή να ερευνηθούν όλοι το πώς προέκυψε το χρέος. Και δικαστικά, δηλαδή με εισαγγελέα, με ανακριτή, όχι
συζητήσουμε μεταξύ μας. Και φυσικά θα πρέπει να διερευνηθεί εκτός από το χρέος και όλα τα άλλα σκάνδαλα που μας οδήγησαν σε μια άτλη οικονομική κρίση, όπως το σκάνδαλο του χρηματιστήριου. Ποιος το ξεκίνησε, πώς το διαφήμισε και πώς εξαπατήθηκε ο ελληνικός λαός. Λένε πολλοί, μα είσαι βλάκας να παίξεις το χρηματιστήριο άμα δεν ξέρεις. Εγώ είμαι βλάκας ή η κυβέρνηση που μου έλεγε παίξτε, μια χαρά είναι, όλοι θα οικονομήσουμε. Άρα λοιπόν υπήρχε μια συστηματική παραπλάνηση του πολίτη. Ξέρετε, ο απατεώνας έναν βλάκα εκμεταλλεύεται. Αλλά δεν φταίει ο βλάκας, ο απατεώνας φταίει. Αυτός που τον παρασέρνει προφανέστατα. Προφανώς. Έχει ευθύνες, έτσι. Και η πολιτεία έχει διπλή, γιατί όχι μόνο σε παρασύρει, αλλά δεν σε προστατεύει κιόλας. Τα κόκκινα δάνεια πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσουν να κυνηγάνε τους πολίτες, είτε θα πρέπει στο ποσό που τα αγόρασαν τα funds να έχει δικαίωμα ο πολίτης να το αγοράσει, 5-10% της αξίας του, και αυτοί οι άνθρωποι που πραγματικά δεν μπορούν να τα ικανοποιήσουν, θα πρέπει να υπάρξει συσάχθεια, να τους χαρίζονται. Γιατί δεν μπορούμε έναν ελεύθερο πολίτη να τον εξαναγκάζουμε, όπως ο Σάιλου του εμπόρου της Βενετίας, να κόβει ένα κομμάτι από τη σάρκα του για να ξεπληρώσει το κρέας αφού δεν το έχει. Βεβαίως εδώ πρέπει να διακριθεί. Είναι μία προς μία υπόθεση, γιατί είμαι βέβαιος ότι σίγουρα θα υπάρχουν κάποιοι επιτίδη που θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν αυτές τις χαριστικές διατάξεις. Για να λέμε όπως συμβαίνει πάντα. Σωστά όπως το λέτε. Πάντα. Πρέπει να ξέρουμε. Είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ο δίκαιος να δικαιωθεί. Ο άδικος, δικό του πρόβλημα. Δεν θα ασχοληθούμε με τον άδικο. Και είναι κατανοητό. Από τη στιγμή που θα φροντίσουμε να εξασφαλιστεί νομικά και δίκαια η δημοκρατία, η λειτουργία και να σηκωθούν από πάνω μας τα βάρη που ίσως παράνομα και καταχρηστικά έχουν επιβληθεί, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αρχίσουμε να δημιουργούμε πλούτο. Εμείς, για παράδειγμα, δεν καταλαβαίνουμε γιατί πουλήθηκε η Λάρκο ως ο τζίρος τριών ημερών της με προπολιμένα εμπορεύματα. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί το μοναδικό υλικό που παράγει, που είναι σίδηρος, νικέλιο και κοβάλτιο, που μπορούμε να φτιάχνουμε αυτοκίνητα και μπαταρίες, να μην τα χρησιμοποιούμε προκειμένου να κερδίζει η χώρα μας και να μην τα πουλήσουμε σε οποιονδήποτε επιτίδιο θα εσχροκερδίσει. Η σιδηρόδρομη. Έγινε βέβαια και το εγκληματικό δυστύχημα στα Τέμπη, αλλά αυτό ανέδειξε διάφορα λειτουργικά προβλήματα του σιδηροδρόμου. Οι σιδηρόδρομοι δεν είναι μόνο για να πηγαίνουμε εκδρομές. Κυρίως μεταφέρουν εμπορεύματα σε όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα παγκόσμιο δίκτυο το οποίο ανήκει στην χώρα, γιατί αυτό δεν μπορεί να ξεκουνηθεί. Δεν μπορεί να το σηκώσει κάποιο το πάρει, είναι εκεί. Η Ελλάδα είναι ίσως η μόνη χώρα στον πλανήτη, και οι περισσότεροι δεν το ξέρουν αυτό, που τα τρένα της δεν συνδέονται με το υπόλοιπο διεθνές δίκτυο. Ναι. Το τρένο της Θεσσαλονίκης, ένα τρενάκι, σαν τα παιδικά, πηγαίνει Αθήνα-Θεσσαλονίκη και εκείνο είναι χάλια για να μπορέσουν να την ξεπουλήσουν και δεν μπορείς να πας στη Γερμανία ή στην Ιταλία ή στην Σουηδία όπως κάναμε παλιά. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι τα εκατομμύρια αυτοκίνητα που ξεφορτώνονται στο λιμάνι της Κόσκο για όλη την Ευρώπη, από όλη την Ανατολή, Ιαπωνία, Κίνα, Κορέα, μιλάμε για εκατομμύρια αυτοκίνητα. Ναι, ναι. Δεν τα εξυπηρετεί ο ελληνικός σιδηρόδρομος που καταλαβαίνει οποιοδήποτε πόσο κέρδος θα ήταν για τη χώρα, αλλά φορτώνονται σε εθνικές νταλίκες των χωρών προέλευσης. Καταλαβαίνουμε γιατί ληστεία μιλάμε. Καταλαβαίνουμε γιατί εσχρά πράγματα είμαστε και πρέπει να τα πληρώνουμε. Και είναι μεθοδευμένο όλο αυτό, έτσι. Δεν έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη. Πάει αρκετά χρόνια πίσω. Προφανέστατα, οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι στήσαν το παιχνίδι χρησιμοποιούν τις κυβερνήσεις, τις οποίες προφανώς τις ενισχύουν και οικονομικά ή με εκβιασμούς και παίζουν το παιχνίδι τους. Εμείς λοιπόν τι έχουμε κάνει ως πνοή δημοκρατίας? Εμείς αποφασίσαμε και όλοι οι άνθρωποι που συμμετέχουν, πρώτον, σε μεγάλο ποσοστό είμαστε μεταξύ μας γνώριμοι και φίλοι, δεν υπάρχουν πολλοί που να είναι άσχετοι. Και από εκεί και πέρα, κάποιον που προφανώς σε μια περιοχή της Ελλάδας που δεν την έχουμε ξαναγνωρίσει, φροντίζουμε να είναι ένας άνθρωπος που τουλάχιστον πληρεί κριτήρια βιογραφικού. Ήταν εργαζόμενος, έχει προσφέρει, είναι γνωστός, δηλαδή είναι αποδεκτός κοινωνικά, δεν έχει ποινικό μητρό και όλα τα άλλα. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι το ελάχιστο ψηφοδέλτιο που έχουμε στήσει για να μπορούμε να εκπροσωπούμαστε σε και στις 59 εκλογικές περιφέρειες, που δεν είναι πολύ, δεν έχουμε δηλαδή 20 άτομα σε ένα ψηφοδέλτιο, έχουμε 1-2 άτομα, είναι όμως άνθρωποι που τους εμπιστευόμαστε, ξέρουμε ότι θα μας πουλήσουν την επόμενη μέρα και ξέρουμε ότι αυτά που λέμε και έχουμε συμφωνήσει θα τα κάνουμε. Δεν θα διαφωνήσει δηλαδή κανείς όταν θα κατέβει το νομοσχέδιο για τη διερεύνηση του ελληνικού χρέους. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα που θέλουμε να γίνουν και πρέπει να τα φροντίσουμε. Άρα λοιπόν τα δάνεια γίνονται την πρώτη μέρα, σταματάνε όλοι αυτοί οι πληστηριασμοί.
η πρώτη κατοικία οφείλει να προστατευτεί κανονικά, αλλά όχι μόνο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μέσα στον κορονοϊό χάσαν το μαγαζί τους. Γιατί χρωστούσαν στο ΙΚΑ ή στο ΤΕΒΕ. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα και από τη στιγμή που είναι μια διαφορά με την πολιτεία, η πολιτεία πρέπει να δείχνει το ανθρώπινο πρόσωπό της. Δεν μπορούμε να είμαστε εκδικητικοί στους εαυτούς μας. Όπως ένας πατέρας δεν εκδικείται ποτέ για οτιδήποτε το παιδί του. Και άμα το παιδί του χρωστάει και 5 ευρώ, του τα χαρίζει κιόλας. Δεν του τα ζητάει με το ζόρι πίσω. Ναι, αυτή είναι, λοιπόν, είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Νομίζω το αντιλαμβάνεται πλήρως ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Πείτε μου κάτι άλλο, κύριε Κούβελα, η Ελλάδα ανήκει στη Δύση ή αν θέλετε σε αυτή τη Δύση, σε αυτή την Ευρώπη όπως διαμορφώνεται το τελευταίο διάστημα? Όχι, η Ελλάδα δεν ανήκει στη Δύση, αλλά δεν ανήκει και στην Ανατολή. Θα θυμίσω μια ιστορία που πολλοί άνθρωποι δεν την ξέρουν και δεν την θυμούνται. Το ερώτημα Ανατολή ή Δύση το αντιμετώπισε πρώτος ο Αλάρικος, ο βασιλιάς των Γότων, όταν είχε επιτεθεί στο Βυζάντιο και ο Μέγας Θεοδόσιος, για να αποφύγει τη σύγκρουση, του λέει: «Πού θες να σε κάνω στρατηγό, στην Δύση που είναι βασιλιάς ο γιος μου ο Ονόριος ή στην Ανατολή που είναι ο γιος μου ο Αρκάδιος?» Ωραία ιστορία αυτή. Δυστυχώς για μας, αυτός ο βάρβαρος διάλεξε τον Αρκάδιο. Έμεινε εδώ και έκτοτε έχουμε τις καταστροφές. Υπήρξε η σφαγή της Θεσσαλονίκης και άλλα τέτοια πράγματα. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν βάζουμε ταμπέλες. Η Ελλάδα δεν ανοίξει σε κανέναν. Η Ελλάδα είναι με τους πολίτες τους και τα συμφέροντά της. Και όχι μόνο τους Έλληνες πολίτες. Εμείς είμαστε μαζί με το γένος. Όπου υπάρχει Έλληνας και ελληνικός πολιτισμός. Να θυμίσω ότι δηλώνουν Έλληνες από την Άπο Ανατολή, οι Καλάς που ζουν στα, πάνω από την Ινδία εκεί στα περίεργα, μέχρι τα Πυρηναία. Οι Βάσκοι δηλώνουν ελληνικής καταγωγής, το ξέρετε? Το ξέρετε ότι η Μάλτα είχε Έλληνες? Ποιος ξέρει ότι η Κορσική ήταν απικία των Φωκαίων από τη Μικρά Ασία, που είναι Λακεδαιμόνοι, οι οποίοι είχαν κατανικήσει τους στόλους των Φινίκων? Ποιος ξέρει αυτά τα πράγματα? Άρα λοιπόν οι απανταχού Έλληνες και ο ελληνικός πολιτισμός είναι κάτι που μας συντηρεί. Είναι η ατομική ενέργεια της φυλής μας και πρέπει να το διαφυλάξουμε. Και μόνο εργαλείο για μας είναι η γλώσσα μας, τα σχολεία μας και η μόρφωσή μας. Πρέπει λοιπόν ουσιαστικά να αναδομηθεί και το σύστημα εκπαίδευσης, και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η γλώσσα. Γιατί δεν επικοινωνούμε μόνο με λέξεις, σκεφτόμαστε με λέξεις. Όταν δεν ξέρουμε τη λέξη, δεν σκεφτόμαστε. Και σε αυτό επίσης πρέπει κανείς να καταλάβει πόσο λάθος μας έχουν γαλουχίσει. Μιλάμε, με ρωτάνε πολύ, εσείς είστε ένα κόμμα συντηρητικό ή προοδευτικό? Λάθος ερώτηση. Το αντίθετο του συντηρητικού είναι το προοδευτικός. Δηλαδή, στο σπίτι μας ψυγείο έχουμε? Εάν έχουμε ψυγείο, το έχουμε για να συντηρούμε. Το αντίθετο της συντήρησης είναι η σύψη. Αν δεν το βάλω το φαγητό στο ψυγείο, θα σαπίσει. Άρα δεν είναι πρόοδος, είναι σύψη. Αν το αφήσω απ' έξω, δεν θα γίνει η μια μπριζόλα πέντε, θα γίνει για πέταμα. Άρα λοιπόν, εδώ είναι και αυτό που έλεγα για τις ρίζες μας. Οι ρίζες μας πρέπει να διατηρηθούν και πρέπει πάνω σε αυτές να στηριχτούμε και να πάμε προς το δρόμο που καθορίζεται όχι από εμάς, αλλά από τις συνθήκες. Γιατί άρα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγγνώμη που διακόπτω, αλλά νομίζω ότι έχει αξία ή εκτός τελικά? Αυτό είναι πολύ δύσκολο ερώτημα και εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Εντός μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί αύριο να αυτοδιαλυθεί? Και πώς εμείς θα μείνουμε μέσα στο διαλυμένο? Καλά, αν διαλυθεί, προφανώς κανένας δεν θα είναι μέσα, έτσι? Όχι. Έχει τεράστια σημασία αν θα πρέπει να στηρίξουμε μια υποδιάλυση Ευρώπη ή να την κάνουμε με μικρά πηδηματάκια. Επειδή λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το συμφέρον του λαού, πρέπει να βλέπουμε πάντα τι κερδίζουμε και τι χάνουμε. Για να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρώτο που χρειαζόμαστε είναι ανταγωνιστικό περιβάλλον. Εδώ δεν έχουμε αυτάρκεια σύντου. Άρα λοιπόν ο πρωτογενής τομέας πρέπει να ενισχυθεί όσο γίνεται. Ο δευτερογενής τομέας, μεταποίηση, όλα αυτά που ξεπουλήσαμε, πρέπει να ξεκινήσει. Και για όλα αυτά, εκτός από την πολιτική βούληση, χρειάζεται και κάτι άλλο, χρηματοδότηση. Το κράτος λοιπόν πρέπει να φτιάξει μια εθνική τράπεζα επενδύσεων που θα εξυπηρετεί τα δικά μας οράματα. Και θα μου πεις, πού το σκέφτηκες αυτό ρε μεγάλε, να με τι ιδέα είναι αυτή? Σιγά την ιδέα. Αυτό υπήρχε. Ήταν η ΕΤΒΑ και η ΤΕΒΑ. Τις κλείσαμε. Και αυτές τις ξεπουλήσαμε. Ναι, τις κάναμε ιδιωτικές για να πέρασουν αυτά. Άρα λοιπόν δεν μεταφέρω καμία συγκλονιστική ιδεολογία. Θέλω λοιπόν εμείς να ξαναπάρουμε την χώρα, τις ζωές και τον πολιτισμό μας πίσω. Τα είχαμε σε μεγάλο βαθμό.
θα μπορούσαμε να τα κάνουμε χειρότερα. Γιατί πήγαμε και τα κάναμε. Συγγνώμη, θα μπορούσαμε να τα κάνουμε καλύτερα. Καλύτερα, και ναι. Και τα κάναμε χειρότερα. Να δεν τα αναπτύξουμε, να τα αναπτύξουμε και τα λοιπά. Γιατί έχετε απόλυτο λοιπόν, δίκιο. Είχαμε πολλά πράγματα. Υπάρχουν σχέδια, υπάρχουν υποδείγματα, υπάρχουν παραδείγματα και πιστεύουμε βαθύτατα όλη αυτή η κρίση οφείλεται στην συστηματική καλλιέργεια ενός ψεύδους. Όπως ας πούμε το συντηρητικό και το προοδευτικό, στις λέξεις. Και όχι μόνο. Ψεύδος στο ότι οι εταιρείες μας ήταν προβληματικές. Ψεύδος στο ότι υπήρχε ένας φωνικός ιός που σκότωνε λιγότερο από 0,1 πάνω από 80. Ψεύδος στο ότι υπήρξαν εμβόλια, ενώ όπως από την αρχή έλεγα εγώ, δεν μπορεί να υπάρξουν εμβόλια σε ένα τρίμηνο. Ψεύδος σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για την κλιματική αλλαγή, μιλάμε για την επιστημιστική κρίση, μιλάμε για χίλια δύο πράγματα και κυρίως ότι για όλα αυτά φταίμε οι άνθρωποι. Όχι, δεν φταίμε οι άνθρωποι. Δεν τα πάγαμε μαζί, ούτε εμείς κάναμε την καταστροφή. Εμείς λοιπόν ζητάμε απλώς αυτό που δικαιούμαστε. Αυτή είναι η λογική και αυτό θα το κερδίσουμε μόνον καλλιεργώντας τη γνώση, κόντρα στην αντιγνώση και προσπαθώντας να διαδώσουμε την φωνή μας όσο το δυνατόν πλατύτερα και όσο το δυνατόν ψηλότερα. Και ο μόνος τρόπος να μην φημωνόμαστε είναι να μπορέσουμε να έχουμε ένα βήμα επίσημο και αυτό το βήμα, το μοναδικό που διαφημώνεται είναι η Βουλή. Γι' αυτό το λόγο το κυνηγάμε, για να μπορέσουμε πραγματικά ο κόσμος να αρχίσει να ξυπνάει για να μπορέσει να πάρει τη ζωή στα χέρια του. Γιατί η δημοκρατία δεν είναι μόνο να μιλάμε ελεύθερα, το κράτος, δηλαδή η ισχύς πρέπει να είναι στους δημότες, πρέπει να είναι στους πολίτες. Όχι μόνο να μιλάμε, το να μιλάμε είναι γλυφιτζούρι. Όχι, πρέπει εμείς να κυβερνάμε. Χρειάζεται λοιπόν οι άνθρωποι να ενταχθούν σε κάποια πολιτική κίνηση και να φροντίζουν να ελέγχουν το κόμμα, γιατί το κόμμα δεν είναι ποδοσφαιρική ομάδα να το αγαπάμε, βρεξιονίσει, χάσει, κερδίσει, είναι κάτι που πρέπει να εξυπηρετεί μόνο το λαϊκό συμφέρον. Άρα λοιπόν πρέπει να πολιτικοποιηθούμε, πρέπει να καταλάβουμε τι μας γίνεται, πρέπει να καταλάβουμε την αλήθεια για να μπορέσουμε να δώσουμε μία ανάσα στη χώρα, μία πνοή στη δημοκρατία. Γι' αυτό προτείνουμε την πνοή δημοκρατίας και ως όνομα και ως σύνθημα και ως πρόσωπα. Γι' αυτό και ο τίτλος «Πνοή δημοκρατίας», νομίζω ο τίτλος αντιπροσωπεύει πλήρως αυτό που θέλετε να πετύχετε, τους στόχους σας δηλαδή μέσα από αυτή την πολιτική κίνηση. Μία τελευταία ερώτηση να κάνω. Η σχέση του Δημήτρη Κούβελα με τη θρησκεία ποια είναι και με τη σχέση που αυτή τη στιγμή έχει η Εκκλησία, η ηγεσία ενώ της Εκκλησίας με το κράτος. Λοιπόν, μόνον εσείς μπορούσατε να το ξέρετε ότι δεν είμαστε συνεννοημένοι. Εγώ πιστεύω, πάντα φοράω το ξύλινο σταυρουδάκι μου και πάντα έχω την Καινή μου Διαθήκη, την οποία την ανοίγω και διαβάζω. Γιατί υπάρχουν πολλοί θρησκευόμενοι που μπορεί να μην έχουν ανοίξει ποτέ τους την Καινή Διαθήκη και να νομίζουν κάτι το οποίο είναι από τη θρησκεία και να μην είναι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εγώ απαξιώνω όλους τους ανθρώπους που δεν είναι τόσο πιστοί ή δεν είναι του δικού μας θρησκεύματος. Ο καθένας έχει δικαίωμα να πιστεύει ό,τι θέλει, αρκεί να μην απειλεί την δική μου προσωπικότητα, τα δικά μου πιστεύω, τον δικό μου πολιτισμό. Είναι νομίζω η βασική διακήρυξη της δημοκρατίας, όπου οι άνθρωποι πρέπει να σεβόμαστε την ελευθερία του άλλου και σε ένα γόνιμο διάλογο μπορούμε να προσπαθήσουμε να τον πείσουμε. Όχι δίκην προσελητισμού, αλλά δίκην πειθούς. Δηλαδή είναι τόσα πράγματα που δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι και δεν τα προσεγγίζει και η επιστήμη. Ας πούμε η κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή δεν άρχισε στη βιομηχανική επανάσταση. Άρχισε από τότε που λιώσαν οι πάγοι της εποχής των παγετώνων. Γιατί έγινε αυτό, δεν έχουμε ιδέα. Γιατί γίνανε οι παγετώνες, δεν έχουμε ιδέα. Αφού λοιπόν δεν έχουμε ιδέα για πράγματα που έχουν συμβεί, πώς μας ζητάτε να έχουμε ιδέα για το τι θα γίνει στο μέλλον. Φλιντζανούδες είμαστε. Θέλουμε να γίνουμε. Δεν θέλουμε να γίνουμε φλιντζανούδες. Θέλουμε να πάμε με τα δεδομένα της αλήθειας, ναι. Με την επιστήμη και με τη γνώση. Κατανοητό. Δεν έχω κάτι άλλο, κύριε Κούβελα, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι στα όσα είπαμε. Δεν θέλω να προσθέσω τίποτα άλλο και επειδή πολλοί συζητάνε πώς ένας γιατρός στράφηκε στην πολιτική, να σας δείξω εδώ τον φίλο μου, τον Γιάννη του Καποδίστρια και να θυμίσω ότι ήταν ίσως ο μοναδικός πολιτικός που δεν έβλαψε τη χώρα. Ο Γιάννης ο Καποδίστριας, τον λέω Γιάννη γιατί συνομιλούμε ενίοτε. Εντάξει, ναι. Ήταν συνάδελφος. Ήταν γιατρός ο Καποδίστριας. Σωστά, ναι. Πιθανώς η χώρα να ξαναχρειάζεται γιατρό για να γίνει η διάγνωση και η θεραπεία των προβλημάτων μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Χαιρετώ. Να είστε καλά κι εσείς. Χαιρετισμούς στο όμορφο νησί. Να είστε καλά. Yeah.